Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κύπρο. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι επαγγελματικά με τη συγγραφή βιβλίων και με το κανάλι μου στο YouTube που ανεβάζω βίντεο. Συνήθως δεν ασχολούμαι με την επικαιρότητα, όμως χθε το βράδυ μου έστειλε ένα μήνυμα στο Twitter η φίλη μου η ακτιβίστρια η Μαριάννα Επαφίτη, ε, όπου μου έστειλε μια δημοσίευση, η οποία από ό,τι κατάλαβα κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στα διάφορα ειδησιογραφικά sites, που ήταν μια είδηση για μια ξένη γυναίκα, όχι Κύπρια, που εργάζεται στην Κύπρο, από ό,τι κατάλαβα ως οικιακή βοηθό και η οποία έβγαλε ε, 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 στη δημοσιότητα δύο βίντεο στο οποία δεν φαινόταν εικόνα, ακουγόταν μόνο ήχος και βασικά ακούγονταν οι συνομιλίε για το πώ τη συμπεριφερόταν ο εργοδότη τη από ό,τι κατάλαβα. Ε, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Ο λόγο που είμαι στενοχωρημένη είναι γιατί αυτόν το ηχητικό που άκουσα με προσβάλλει ω άνθρωπο, με προσβάλλει ω γυναίκα, με προσβάλλει ω Κύπρια, με προσβάλλει ω Ελληνίδα προσβάλλει όλους μας νομίζω αυτόν το ηχητικό και μου θύμισε αυτόν τον ηχητικό πολλές περιπτώσεις α, απαράδεκτης συμπεριφοράς ανδρών προς γυναίκες, οι οποίες δεν συμβαίνουν μόνο στην Κύπρο, δεν συμβαίνουν μόνο στη δική μας τη χώρα και δεν συμβαίνουν σε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων. Εντάξει. Ε, ε, έχω εργαστεί για 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος στην Κύπρο, πλέον δεν βλέπω κόσμο και έχω δει πάρα πολλά περιστατικά στο οποία μπορεί η βία να ήταν από τη γυναίκα προς τον άνδρα ή να ήταν διαφορετική η δυναμική μέσα στο ζευγάρι. Όμως υπάρχει αυτός ο τύπος άνδρα ακόμη. Θέλω να πιστεύω ότι όσο, πάει, όσο περνούν τα χρόνια θα εκλείψει, γιατί μεγαλώνουμε τα νέα παιδιά και μεγαλώνουμε τα αγόρια μας με αγάπη και σεβασμό προς τον εαυτό τους και προ όλους τους ανθρώπους και προς όλα τα φύλλα, ανεξαρτήτως του αν αυτός ο άνθρωπος που θα έχουν απέναντί τους είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε δυσμενέστερη οικονομική, κοινωνική ή, ή δεν ξέρω τι άλλου είδους θέση από αυτούς. Ξεκαθαρίζω ότι δεν θεωρώ ότι όλοι οι άνδρε λειτουργούν έτσι. Έχω γράψει και ένα βιβλίο το 2011, το οποίο έχει τον τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο μπορεί να το βρει κάποιο δωρεάν στην ιστοσελίδα μου θεκλαπετρίδων.com κάτω από τη στήλη ηλεκτρονικέ εκδόσει και να το διαβάσει δωρεάν. Το έχω δωρεάν για τον κόσμο, όπω επίση και το βιβλίο μου Η Ανατομία Μια Γυναίκα, το οποίο αναφέρεται στη ψυχοσύνθεση των Κυπρίων γυναικών και στι σχέσει του, τι ερωτικέ και του γάμου. Όμω, και από χθε που άκουσα εκείνο το βίντεο, που έχω πέσει σε στενοχώρια μεγάλη, νιώθοντα ότι έχω την ευθύνη ως γυναίκα, ως μητέρα, ως Κύπρια πολίτης, ως ένας άνθρωπος που έχω κάποιο είδου βήμα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εννοείται ότι δεν είμαι δικαστής και δεν θα δικάσω τον άνθρωπο εκείνο. Από ό,τι διάβασα στο άρθρο μου στη Λεμαριάννα, έχει προσαχθεί ο άνθρωπος, έχει γίνει καταγγελία, μετά από τη δημοσιοποίηση των τεκμηρίων που τον γένε, ε, έψαξε λέει αστυνομία, έτσι διάβασα στο άρθρο, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν γνωρίζω αν ισχύουν αυτά, λέει, έχουν βρει ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο έχει δημοσιεύσει αυτά τα βίντεο, τα οποία αποδεικνύουν την απαράδεκτη συμπεριφορά του ανδρός αυτού προς εκείνη τη γυναίκα και έχει προσαχθεί για να ξέρω τι, θα, τι, τι, νόμος ισχύει πάνω του, ελπίζω να υπάρχουν νόμοι που μπορούν να εφαρμοστούν πάνω του. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο από το Φίλε News, το οποίο ε, έχει υπογραφεί Αρφα Δέλτα, είναι μια γνώμη ανώνυμη, λέει ντροπή και οργή για τους μισανθρώπους ανάμεσά μας. Να χειροδικεί στην οικιακή του βοηθό, να την απειλεί, να την βρίζει, την ώρα που η γυναίκα σπαράζει και το νικετεύει να σταματήσει να τη χτυπά κάθε μέρα. Γυναίκα που έτυχε να είναι οικιακή βοηθό και κατέληξε σε σπίτι κάποιου που την κακοποιεί λεκτικά και σωματικά, εξαντλώντα την υπερδύναμη του στο σώμα και την ψυχή τη. Πραγματικά εκτό από οργή, προκαλεί και ντροπή η, ύπαρξη υπα... μόνο τέτοιων πιθανότατα ευυπόληπτων πολιτών στην κοινωνία, στήλων τη κοινωνία, pillar of the community που λένε οι Ασχολίαστε οι αιμονέ και ερωτήσει που παραπέμπουν σε άλλη ερμηνεία για του λόγου για του οποίου συμπεριφέρεται έτσι. Το ηχητικό καίει τον ανάξιο για εργοδότη και η παραδειγματική τιμωρία του θα γλιτώσει τουλάχιστον το επόμενο θύμα του, διότι δεν περιμένουμε ουσιαστική μετάλλαξη ούτε και μετάνοια για τη συμπεριφορά του. Και το, έχει... το, έχω δω... το έχω βρει στο Twitter όπου το έχει. Το έχει κάνει η αρτή η Άντρη Δανιήλ, η οποία σχολιάζει «Η βία από όπου και αν προέρχεται δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, τροπή και οργή για τους μισανθρώπους ανάμεσά μας». Επίση, η Αλεξάνδρα Ταλίδη σχολιάζει στο Twitter πάλι «Όταν ο άνδρας νομίζει ότι και εκεί του βοηθός του ανήκει και έχει δικαιώματα πάνω της, αυτό δεν είναι απλά ξυλοδαρμός. Όλες οι γυναίκες και οργανώσεις να μην αφήσουν αυτή την υπόθεση από τα μάτια τους και η αστυνομία να κάνει καλά τη δουλειά της. Έχω εργαστεί 20, για 20 χρόνια ως ψυχολόγος στην Κύπρο και έχω συναντήσει τέτοια περιστατικά και από κοντά. Μάλιστα σε ένα τέτοιο περιστατικό που είχα, είχα δει στο γραφείο μου, ήταν το 2009, ήταν ένα ζευγάρι που ο άντρας λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο όπως τον άνθρωπο στα ηχητικά και όταν ε, τόλμησα ως ψυχολόγος να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω, να του πω ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι είναι απαράδεκτος, είναι κακοποιητικός και δεν δέχομαι μπροστά μου να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα συμβούλευσα και τη σύζυγο του να απευθυνθεί στη γραμμή 1440, που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο και επειδή αυτό το βίντεο το βλέπουν και άνθρωποι από την Ελλάδα, η αντίστοιχη γραμμή, για παροχή συμβουλευτική και βοήθεια για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι η γραμμή 15900. Ο άνθρωπο εκείνο κρατούσε ένα, ήταν καλοκαίρι, κρατούσε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό, ενό λίτρου. Σηκώθηκε πάνω, ήταν ένα άνθρωπο πολύ ψηλό, πολύ σωματόδης, ξέρω πόσο ύψο είχε, μετά και ένα και εύσωμο. Κινήθηκε απειλητικά προ το μέρο μου και με έλουσε με ένα λίτρο παγωμένο νερό και μου είπε πρόσεξε γνωρίζω που μένεις ή θα μάθω που μένεις και θα, δεν θα κοιμάσαι άνετα πια ούτε εσύ ούτε τα παιδιά σου. Και αυτός ο άνθρωπος ή το πολίτης ήτο είχε καλή εργασία, είχε αρκετά χρήματα και ήταν σε ψηλή θέση. Εννοείται ότι εγώ δεν το άφησα έτσι, πήγα κατευθείαν στην αστυνομία, κατάγγειλα το περιστατικό, του τηλεφώνησε η αστυνομία, του, ε, το περιστατικό απέναντί μου του, του επέστησε την προσοχή και του είπα να πάθει οτιδήποτε κυρία Θέκλα θα σε ψάχνουμε σένα. Δεν έχει τολμήσει να κάνει κάτι. Όμως σκεφτόμουν τη γυναίκα του. Και οποιαδήποτε άλλη γυναίκα μπορεί να βρεθεί στο, 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 στο δρόμο του. Δεν γνωρίζω, δεν τους έχω διέχτω, δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί με εκείνο το ζευγάρι, δεν γνωρίζω αν έχω χωρίσει, δεν γνωρίζω αν η γυναίκα έχει επιβιώσει τις κακοποίησεις. Και επίσης εδώ θέλω να σημειώσω ότι όταν έχουμε τέτοιες σχέσεις ε, οι οποίες ξεφεύγουν της φυσιολογικής και υγιούς επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ δύο ανθρώπων, παρατηρείται το φαινόμενο της θυματοποίησης του θύματος, δηλαδή μπαίνουν στο φαύλο κύκλο ο, 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 της παραγωγής βίας. Δηλαδή και το θύμα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ασυναίσθητα, υποσυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιεί, χωρί να το θέλει, που προκαλεί ακόμη περισσότερη βία, χωρίς να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το θύμα φταίει για τη βία που δέχεται από το θήτη. Αυτός που φταίει είναι ο θήτης. Ο οποίος θήτης σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι περιπτώσεις μισογενιστικής βίας, δηλαδή βίας από άνδρα προς γυναίκα, είτε αυτή είναι η γυναίκα του, είτε αυτή είναι η εκεί του βοηθός, είτε αυτή είναι η κόρη του, είτε αυτή είναι μια υπάλληλο του, είτε αυτή είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα πάνω στην οποία αυτό πιστεύει, νιώθει, νομίζει πως έχει εξουσία. Αυτέ οι, αυτή, αυτή, αυτές οι απαράδεκτε, τιμωρητέ, ποινικά κολάσιμε πράξει έχουν να κάνουν απαραίτητο με το θήτη και όχι με το θύμα. Θύμα μπορεί να γίνει κάθε γυναίκα. Φυσικά εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μισανδρισμού Υπάρχουν περιπτώσει γυναικών που μισούν του άνδρες, Υπάρχουν περιπτώσει γυναικών που εξασκούν κάθε μορφή βία πάνω στου συντρόφου. Κάθε μορφή βία πάνω στου του. Υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει. Δεν είναι μόνο οι περιπτώσει μισογενιστική βία ανδρών προ γυναίκε, αλλά επειδή η, το, το ντοκουμέντο που άκουσα χθε έχει να κάνει με, τέτοιο, τέτοια, με αυτή τη μορφή βία, γι' αυτή μιλάω σε αυτό το βίντεο είμαι από τις γυναίκες που πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε ικανοί να πράξουμε και υπέροχε πράξεις, αλλά και απαράδεκτες πράξεις. Θέλω μέσα από αυτό το σύντομο βίντεο να στείλω το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που το ακούνε. Εάν τυχόν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση που δέχεστε συνεχόμενο εξευτελισμό, απαράδεκτη συμπεριφορά από κάποιον άνδρα στη ζωή σας, μην το αφήσετε έτσι. Καταφύγετε στην αστυνομία. Αν είστε στην Κύπρο, τηλεφωνήστε στο 1440, που είναι η γραμμή συμβουλευτική προσπάθεια, συμβουλευτική ε, ψυχοθεραπεία και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση τη βία στην οικογένεια. Και μάλιστα στο 1440 μπορείτε να κάνετε και έτοιμα ε, να φιλοξενηθείτε στο καταφύγιο ε, για οι παιδιά και γυναίκε που δέχονται βία στην οικογένεια ο αντίστοιχο αριθμό για τη βία στην οικογένεια, εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα, είναι το 15.900. Αναφέρομαι στου άνδρες που ακούν αυτό το βίντεο, που βλέπουν αυτό το βίντεο. Ε, Κανεί δεν μα ανήκει, μόνο εαυτό μα και δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε χτύμα μα οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Και αν βρίσκεται σε λιγότερο προνομιακή θέση από εμά, είτε γιατί είναι υφιστάμενος μα, είτε γιατί είναι εργοδοτούμενο μα, είτε γιατί είναι ερωτευμένο μαζί μα, είναι μια γυναίκα είναι ερωτευμένη μαζί μα, αυτό δεν μα δίνει κανένα δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία του. Ξέρω πω δεν είστε όλοι άντρε έτσι. Ξέρω ότι είναι μια μικρή μερίδα του πληθυσμού που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά η, το να καταδικάζουμε ο καταδικασμός τέτοιων πράξεων από, από όλου στην την κοινωνία και τους άνδρες και τις γυναίκες θα βοηθήσει στην εξάλληψη τέτοιου φαινομένου. Ε, δεν είναι μανιά, δεν είναι να έχεις μια γυναίκα δίπλα σου ή να έχεις μια γυναίκα να ικανοποιεί τις όποιες ανάγκες σου, γιατί όλοι όσοι ακούσαμε το χητικό μπορούμε να σκεφτούμε και τι άλλου είδους ανάγκες αυτού του ανθρώπου πέραν από τις καθαριότητες έκανε αυτή η γυναίκα, και είναι κοινό μυστικό ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα σε περιπτώσεις στις οποίες ο εργοδότης είναι ανήθικος άνθρωπος να εκμεταλλεύεται και με άλλους τρόπους τις εργοδοτούμενες του. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όχι πάντοτε, όχι σε όλα τα σπιτικά, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά συμβαίνει. Και συμβαίνει σε κοινωνίες οι οποίες είναι Πολύ συντηρητικέ, οι οποίε είναι πουριτανικέ και οι οποίε έχουν μάθει να κλείνουν τα μάτια στο προφανέ. Και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή στου ανθρώπου. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, ούτε θέλω να μάθω, δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά είναι ότι το, 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 το έχει μάθει η αστυνομία. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι ε, τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και όσοι έχουν ακούσει το χητικό και είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν. Στο γύρο περιβάλλον αυτού του ανθρώπου, σωστά, στην ίδια γειτονιά ή στην ίδια πόλη, στο ίδιο χωριό, δεν ξέρω που ήταν, αναρωτηθείτε εάν θα μπορούσατε να είχατε προσέξει α, τέτοιου είδου συμπεριφορέ και να α, κάνατε οτιδήποτε για να βοηθήσετε το θύμα να ξεφύγει από αυτή τη μορφή στην κακοποίηση. Υπάρχει το φαινόμενο των απαθών παρατηρητών, το λεγόμενο bystander effect, που παρακολουθούμε σιωπηλά ανθρώπους να κακοποιούνται και δεν λέμε τίποτα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να, πώς να, το πω, να, να, τονίσουμε το προφανές ή να μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να πάμε κατευθείαν και να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο και να του πούμε γιατί το έκανε αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στο 1440 αν είμαστε στην Κύπρο, να τηλεφωνήσουμε στο 15900 και αν είμαστε στην Ελλάδα, να αναφέρουμε τι έχει υποπέσει στην αντίληψή μας και να πάρουμε οδηγίες ως προς το πώς να το χειριστούμε. Αν όλοι μας είμαστε άγρυπνοι ώστε να προφυλάττουμε τους ευάλωτους ανθρώπους από κάθε μορφή βία, η κοινωνία μας θα γίνει καλύτερη. Επισημένω ξανά ότι δεν θεωρώ ότι όλοι οι Κύπροι είμαστε έτσι. Θεωρώ ότι οι Κύπροι Είμαστε ένα φιλόξενο λαό, αγαπητικό λαό που έχουμε, ερχόμαστε από καλή πάστα. Όμω μεταξύ μα υπάρχουν και κακοί σπόροι. Bad seeds, το λένε στα αγγλικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάγνωστοι, οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση και δεν έχουν σεβασμό προ την ανθρώπινη φύση και δεν σέβονται ούτε του ανθρώπου ούτε τα ζώα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μα. Α του απομονώσουμε. Ας τους, α, ας, ας, ας του κάνουμε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι να βρίσκουν θύματα στη ζωή τους. Ας καταγγέλουμε, αν, οποιοδήποτε περιστατικό βίας υποπέσει στην αντίληψή μας. Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή στη βία εναντίον γυναικών. Μηδενική ανοχή στη βία εναντίον ανδρών. Μη, μηδενική ανοχή στη βία εναντίον παιδιών μηδενική ανοχή στη βία εναντίον οποιασδήποτε πληθυσμιακής ομάδας, είτε αυτή είναι η μετανάστες, είτε είναι η άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. Κλ. Και, φυσικά μηδενική ανοχή στη βία απέναντι στα ζώα. Αυτό είναι ένα από τα πιο ε, στοιχειώδη συστατικά της ανθρωπιάς, του να έχεις μηδενική άνοχη στη βία. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου Εύχομαι μέσα από αυτό το βίντεο να είμαι όσο το δυνατόν πιο επικοδομητική και αν το δουν αυτό το βίντεο άνθρωποι οι οποίοι θα κινητοποιηθούν για να δράσουν δημιουργικά για την εξάλληψη κάθε μορφής βίας θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σας στέλνω την αγάπη μου. Πιστεύω ειλικρινά στη ψυχοεκπαίδευση. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα γύρω από το πώς λειτουργούμε, γύρω από τη ψυχολογία μας εντός αγωγικών και να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, το χαρακτήρα μας, τη συμπεριφορά μας. Αυτό εξάλλου κάνω και από το κανάλι μου στο YouTube όπου ανεβάζω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και αυτό το βίντεο είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα. Χαίρετε. Γεια σας.